Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Υπάρχει Θέμα ξεκινά τώρα. Έως 11 παρά 5 περίπου θα είμαστε και απόψε το βράδυ μαζί. Με την Ηρώ Λέλα απόψε το βράδυ θα προξενήσουμε το χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Ζορμπά. Καλησπέρα, Ηρώ. Σας το έχουμε πει από την εκπομπή της Ηρώς, από τις 9 παρά 10 περίπου. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα Ζορμπά. Ενικό θα χρησιμοποιήσω, διότι αν χρησιμοποιήσουμε πληθυντικό θα είναι πολύ υποκριτικό απέναντί σας. Και του είπαμε να έρθει απόψε το βράδυ, όχι για να μας πει τον καιρό. Άλλωστε. Καλό θα ήταν να μας πει αν αύριο θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Γιατί μας έχει λείψει το 112. Ο Φρέντι και δεν έχουμε ενημέρωση. Ναι. Και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το δικό του τομέα ευθύνης, τη δική του αρμοδιότητα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Με λίγα λόγια, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την πραγματικότητα σε αυτό το νησί. Διότι αυτό το νησί έχει τόσες ανάγκες και τόσα προβλήματα και τόσα ζητήματα που θα μπορούσες να κάνεις, Κώστα, δεκάδες ώρες συζήτηση και εγώ θα έλεγα ότι από ένα σημείο και μετά με αδυναμία να δώσεις και απαντήσεις και λύσεις. Διότι χτίσαμε, άντε τώρα να πληρώσεις το λογαριασμό του πώς θα ανοίξεις τους δρόμους, πώς θα τους τακτοποιήσεις, πώς θα φτιάξεις πεζοδρόμιο, πού θα περάσεις το δημοτικό φωτισμό και τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Έτσι, ο καιρός είναι καλός. Θα είναι επικίνδυνος αύριο? Όχι. Α, όχι, εντάξει. Ωραία. Όχι, δεν θα είναι επικίνδυνος, θα είναι λίγο βροχερός, χωρίς όμως. Εντάξει, φθινόπωρο είναι και Νοέμβρης, για όνομα του Θεού. Ήθελα να πω, όταν είπατε για τον καιρό, θυμάστε από τότε που είχαμε ξεκινήσει εδώ, που λέγαμε ότι πλέον έχουμε περάσει το στάδιο της κλιματικής αλλαγής και πάμε στην κλιματική κρίση και ότι θέματα θα έχουμε συνεχώς όσο περνάει ο καιρός. Βεβαίως. Και δυστυχώς έχουμε παλαιδευτεί. Τώρα εγώ θα προσυπογράψω όλα όσα είπες, πραγματικά. Όχι, φαντάζομαι το ζεις τώρα και το βλέπεις. Το ζω και το ζω έντονα. Και το σκεφτόμουν απόψε το βράδυ, έλεγα στην Ηρώ, ήμουνα στους Λάκωνες, επέστρεψα από το δρόμο του Λιβαδίτου του Ρόπα, έκοψα από το πρώην Κοσκινά και κατέβηκα στον εθνικό δρόμο. Εκεί λοιπόν σβημένος ο δημοτικός φωτισμός, ο δρόμος χάλια και πρόσεξε. Περνάω μια ώρα που τα παιδιά, είναι πολυδομημένη περιοχή, τα παιδιά γυρίζουν από φροντιστήρια, η στάση του λεωφορείου είναι υψηλότερα. Δηλαδή έχει μια κίνηση ο δρόμος με παιδιά, με ανθρώπους ηλικιωμένους κτλ. Είναι χτισμένα τα τοιχεία των κατοικιών σε ένα και έχουν αφήσει ένα εύρος στο δρόμο 2 μέτρα, σκάσα ίσως σε κάποια σημεία. Άντε τώρα η όποια δημοτική αρχή, η όποια περιφερειακή αρχή να επανασχεδιάσει την διάνοιξη του δρόμου, την τακτοποίηση του δρόμου. Υπάρχουν κάποια σημεία που είναι ανοιχτά, αλλά για να μπεις εκεί πέρα και να κάνεις σωστή δουλειά, πρέπει να έχεις πίσω σου 10 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις, απαλωτριώσεις και νέα τυχεία. Δηλαδή μιλάμε για λεφτά. Αλλά το αφήσαμε, έγινε. Σπύρο, είναι τόσο άναρχα δομημένη. Συγγνώμη, Κέρκυρα, αυτό που λες τώρα, πριν 4 μέρες είχα στο γραφείο μου μια κυρία για το ίδιο θέμα που λες εσύ στην Αλεπού. Ξέρεις, το σημείο που στενεύει, που είναι το σχολείο. Και το... Λοιπόν, προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση σύντομη. Γιατί υπάρχει, έχει γίνει κάποια. Προσπαθεί μάλλον να γίνει κάποιο κομμάτι απαλωτρίωσης, να γίνει κάτι σαν παράκαμψη, να αποσυμφορηθεί ο δρόμος. Είναι κάποιες κατοικίες όμως εκεί και όπως καταλαβαίνεις, το έχεις να κάνεις με κατοικίες, έχεις πρόβλημα και χρόνο για, με τις ενστάσεις, με τις αποζημιώσεις και με αυτά. Και έτσι ήρθα σε πολύ, πώς να το πω τώρα, δύσκολη θέση που δεν μπορούσα. Δηλαδή σκεφτήκαμε διάφορα. Να μπει ένα φανάρι πριν, ένα φανάρι μετά, θα μπλοκάραμε την κυκλοφορία. Προσέξτε, ένας δρόμος που χρησιμοποιούταν πριν κάποια χρόνια για να περνάει μέσα το χωριό να περνάνε 10 αυτοκίνητα, αυτή τη στιγμή είναι εθνική οδός. Και πάλι καλά που ο Γιώργος Μαχημάρης, επινομαρχίας του, είχε καταφέρει την απαλωτρίωση. Σωστό. Είχε ρίξει ένα σπίτι. Είχε καταφέρει. Για να ρίξει λίγο. Ένα βήμα πάντως. Ένα βήμα. Ναι. Από εκεί πέρα δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Ναι. Χρόνια τώρα συζητάμε το ίδιο πράγμα. Είναι πάρα πολλά, Σπύρο, τα προβλήματα σε όλους τους τομείς. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, αυτό που αντιμετωπίζουμε σαν καθημερινότητα. Τώρα τι θες να σου πω, ότι ξεκινάμε το πρωί και τελειώνουμε το βράδυ και αν είχε η μέρα άλλες 10 ώρες δεν θα φτάνανε. Και προβλήματα τα οποία προσπαθείς να τα λύσεις και κάποια στιγμή γυρίζεις και σε φτάνει πάλι. Θέλω όμως μια απάντηση με το χέρι στην καρδιά. Ειλικρινά. Επειδή το ζεις τώρα.
Και τα πολιτικά πρόσωπα είστε εκτεθειμένα στην κοινωνία και στον πολίτη. Σωστό. Ο μηχανισμός ο οποίος θα υποστηρίξει την βούληση του πολιτικού προσωπικού, δηλαδή η διοικητική διάρθρωση εν προκειμένου της περιφέρειας Ιωνίου Ενίσου, ναι, υπάρχει, είναι ικανή να το κάνει, αντιλαμβάνεται αυτό που εσύ ή ο όποιος συνάδελφός σου ή το όποιο κορυφαίο πρόσωπο έχει ως αγωνία και αντίληψη? Κοίταξε. Εκεί είναι, διότι εσύ δεν είσαι πολιτικός μηχανικός, ούτε αρχιτέκτονας δημοσίων χώρων είσαι, ούτε περιβαλλοντολόγος, ούτε. Έχεις όμως την πολιτική βούληση λόγω της πολιτικής θέσης και της πολιτικής ευθύνης. Η μηχανή των επιστημόνων που τους πληρώνει το ελληνικό κράτος για να εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, είναι σε θέση να αντιληφθεί το αναγκαίο και ταυτόχρονα να σε βοηθήσει να το πας πιο πέρα, πιο δημιουργικά και πιο αποτελεσματικά? Θα σου πω. Είναι. Δηλαδή η συνεργασία που έχω με τις υπηρεσίες που μπορούν να σε βοηθήσουν και να σου πούν την άποψή τους είναι και να κάνουν και ένα βήμα παραπάνω. Αυτό που είναι μεγάλο πρόβλημα και οφείλω να πω ότι έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα, ίσως και τίποτα, είναι, Σπύρο, η γραφειοκρατία. Δηλαδή, για να πάρεις μία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι που το έχω πρόσφατο, ναι, μπροστά μου, το έφερα επίτηδες. Σήμερα περάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή το πρώτο πρακτικό για τη συντήρηση του φωτισμού του οδικού δικτύου. Μάλιστα. 550.000 ευρώ. Ξεκίνησα, και τα παιδιά το ξέρουν, ξεκίνησα τον Αύγουστο, μάλλον τέλος Ιουλίου, και είπα στις τεχνικές υπηρεσίες, παιδιά, με τον πιο γρήγορο τρόπο να μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε τους καμένους δηλαπτήρες, που ας πούμε στο Νότο είναι πάρα πολύ, στην Εθνική Απαλλακτρία της αρκετή, έτσι ώστε είναι θέμα ασφάλειας, έτσι. Είχαμε κόσμο στο νησί, ήταν γεμάτο, έπρεπε να είναι φωτι... Και έπρεπε να περάσουν 3 μήνες. Λοιπόν, σήμερα, σας μιλάω ειλικρινά, το έφερα επίτηδες. Σήμερα περάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, μόλις το είπα το ξεκίνησαν οι άνθρωποι, έτσι, για να μην, λέω, δεν καθυστέρησα καθόλου. Δηλαδή, το είπαμε τέλος Ιουλίου, ξεκίνησαν τη διαδικασία 5 Αυγούστου. Σήμερα πέρασε το πρώτο πρακτικό από την Οικονομική Επιτροπή. Θέλει άλλα 2... Γιατί είναι η ίδια σύμβαση, Κώστα. Γιατί θα σου το πω. Διότι εδώ έχουμε δει κάτι. Και το ξέρεις. Η σύμβαση δεν κάνεις εσύ. Δηλαδή, ξέρω, εγώ καταλαβαίνω και τη διάθεσή σας να είσαστε σε μια διαρκή συνεργασία με τις υπηρεσίες. Αλλά οι υπηρεσίες πρέπει να αντιλαμβάνονται τα λεπτά χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία του δημοσίου λόγου. Τι θέλω να πω. Ζήσαμε ένα τραγικό γεγονός. Σκοτώθηκε ένα παιδάκι. Σωστό. Τώρα. Και τι διαπιστώθηκε από την ανάγνωση των συμβάσεων? Ότι ο εργολάβος έχει την υποχρέωση μέσα στο μήνα να αλλάζει τους λαμπτήρες. Σωστό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ ξέρουμε ότι καίγονται συνεχώς λόγω του κακού, της κακιάς υποδομής. Δεν πρέπει καθημερινά να υπάρχει ένας έλεγχος, να είναι ημερήσια υποχρέωση της εργολήπτειας εταιρείας? Άλλαξε στη σύμβαση αυτό? Θα σου πω. Τώρα, δηλαδή, για να μπορούμε να συνοηθούμε ουσιαστικά, ρε παιδάκι. Σας πω. Τώρα, ό,τι αντικαθίσταται, αντικαθίσταται με λάμπες LED, οι οποίες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Δεν καίγονται τόσο εύκολα όσοι καίγονται οι απλοί λαπτήρες. Ό,τι αντικαθίσταται στην περιφέρεια. Αυτό πρέπει να γίνει γνωστό. Ο εργολάβος, όντως, έχει τη συντήρηση του οδικού δικτύου. Πρέπει, του φωτισμού μάλλον, πρέπει να το παρακολουθεί. Πάντα συμβαίνει, κοίταξε, και εμείς που περνάμε ή πηγαίνουμε κάπου και βλέπουμε ότι κάποιοι λαμπτήρες είναι σβηστοί, άμεσα έχουμε ένα, στο Viber ένα κοινό, έτσι, πώς το λένε, τσάτα, ας το πούμε. Πάντα γράφουμε, πάντα ενημερώνει το εργολάβος και προσπαθεί να αλλάξει. Όμως τώρα, πλέον, η εργολαβή αυτή που υπήρχε για τη συντήρηση έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν χρήματα για να συνεχίσει. Οπότε πρέπει να βγάλουμε καινούρια. Έγινε αυτό. Είμαστε στο πρώτο πρακτικό. Να σας πω έτσι εμπειρικά ότι μέχρι να φτάσουμε στο τρίτο, που είναι και το τελευταίο, θα περάσει άλλο ένα τρίμηνο, τετράμηνο στην καλύτερη περίπτωση, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον εργολάβο έξω, να αλλάξει τις λάμπες. Αυτά θέλω να πω. Αυτά φωνάζω. Δηλαδή, και δεν τα φωνάζω σε εσάς. Δηλαδή, όταν λέμε γραφειοκρατία, έχει να κάνει με το έγγραφο που πάει από μια υπηρεσία στην άλλη και το χρόνο που χρειάζεται να πάρει κάποια έγκριση. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω? Ακριβώς όπως το είπες. Θέλει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να ανέβει αυτό, να πάμε στο δεύτερο να βήμα. Πάει στη διάβια, να ανέβει στη διάβια. Ναι, να ξαναπεράσει η Οικονομική Επιτροπή το δεύτερο πρακτικό, να καλέσουμε τον εργολάβο μετά να φέρει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να κατοχυρωθεί το έργο, να βγει προσωρινός μειοδότης, να το ξαναπάμε στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή.
Μετά πρόσεξε. Θα σας πω τώρα γιατί ξέρεις, εγώ όχι προσπαθώ, δεν μ' αρέσει να, ούτε να προσποιούμε ούτε τίποτα. Μετά γκρινιάζουμε και λέμε δίνει απευθείας ανάθεση. Εγώ, αν μπορούσα να το δώσω απευθείας ανάθεση, αυτό ήταν μεγάλο το ποσό. Θα το έδινα απευθείας ανάθεση. Σας μιλάω ειλικρινά για να κάνω τη δουλειά μου αύριο. Για να τελειώσω από αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Τώρα, αλίμον, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Μπαίνουμε στη διαδικασία και όταν το ακούς αυτό λέει, ω, απευθείας ανάθεση το δώσε, που δεν υπάρχει απευθείας ανάθεση. Έτσι, καλείς τρεις ανθρώπους που θεωρείς ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά, τους λες δώστε μου μια προσφορά. Καλά, και σε μια υπηρεσία ξέρω ότι δεν ήρθε ο Σπύρος, να κρατήσουμε στους υπευθύνους ένα αριθμό πρωτοκόλλου, γιατί πρέπει να έρθει ο Σπύρος. Δεν αφορά την περιφέρεια. Α, δεν το ξέρω. Δεν αφορά την περιφέρεια. Δεν αφορά την περιφέρεια. Δηλαδή είναι ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Κοίταξε, για έκθετες ανάγκες, ο συνταγματικός νομοθέτης το προβλέπει. Το ξέρω. Απευθείας ανάθεση. Το ξέρω. Και δεν θα σου πει κανείς όχι. Το θέμα είναι όμως, Κώστα, αυτές οι υπηρεσίες, στο ξαναλέω, δηλαδή, από σένα δεν έχω απαιτήσεις νομικών λεπτομεριών και γνώσεων. Έχω απαιτήσεις όμως από αυτές τις υπηρεσίες, μετακινών, τους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι καριέρας. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάνουν μια σύμβαση, δεν είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα της τοπικής κοινωνίας. Θέλεις να σου πω κάτι, Σπύρο? Έτσι με τις ιδιαίτερες συνθήκες εδώ που υπάρχουν. Δηλαδή τώρα έχεις κάνει σύμβαση μία φορά το μήνα εργολάβος ή την υποχρέωση να αντικαθιστά. Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά, αφού χαλάνε συνέχεια. Σε εμάς, θα σου πω την αλήθεια, σε αυτή εδώ δεν έχει μία φορά το μήνα, έχει όποτε είναι ανάγκη. Δεν υπάρχει. Α, γράφει όποτε είναι ανάγκη. Υπάρχει. Είναι, κοιτάξτε. Είναι κάποια πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα για μένα. Δεν μπορεί να πει κανένας εργολάβος και δεν μου το έχει πει κανένας μέχρι τώρα. Όταν του λέω έχουν καεί τρεις λάμπες και ανάγκη να πάνε να τους αλλάξεις, δεν μου έχει πει ποτέ κανένας. Ναι, ότι αλλά το θέμα είναι βρε Κώστα μου ότι. Σπυρό, κοίταξε. Να σας πω αυτό που βιώνω εγώ. Ναι. Και οι εργολάβοι μας εδώ είναι περιορισμένοι, δηλαδή ναι. Δεν είναι πάρα πολλοί. Σύμφωνα. Είναι κάποιοι. Δεν ασχολούνται όλοι, ας πούμε, με τον φωτισμό, έτσι. Γιατί ίσως δεν τους συμφέρει, ίσως. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη αυτοί εδώ. Ίσως και δεν έχουν και τις τεχνικές γνώσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως, αυτούς τους ανθρώπους έχουμε και με αυτούς δουλεύουμε. Και πολλές φορές. Τώρα τι να σας πω, ας πούμε, ότι τους βγάζουμε την ψυχή από το βορρά. Παραδείγματος χάρη, πριν κάποιο 4-5 μήνες, είχαμε ένα πλοίο με τα φανάρια της Ρόδας. Με την πρώτη βύθιση που έκανε η ΔΕΗ, αποσυντονίστηκαν τελείως. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Ήταν παλιά. Λοιπόν. Ήταν στον Νότο και τον στέλναμε στο Βορρά. Γιατί ήταν καλοκαίρι και είχε αυτοκίνητα και με παίρνανε τηλέφωνο, λένε τα φαναρία πάλι δεν δουλεύουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, βρήκαμε έναν τρόπο, τα φτιάξαμε, δεν ξαναχάλασαν από τότε. Θέλω να σου πω ότι και η βούληση υπάρχει και η θέληση, αλλά θέλω να ξέρετε κάτι, ότι και οι υπάλληλοι είναι άνθρωποι που ζουν εδώ, στην κοινωνία τη δική μας. Και όταν οι υπάλληλοι, ρω μισό λεπτό να σου πω, γιατί θα το καταλάβετε μόλις το τελειώσω. Όταν οι υπάλληλοι ακούνε. Μία επίθεση του ότι βγαίνουν απευθείας αναθέσεις, κάνετε το ένα, κάνετε το άλλο και εκείνοι μαζεύονται. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, ας πούμε. Εγώ πάντα, να το ξέρετε αυτό και το λέω και δημόσια, πάντα αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Και ποτέ, είτε σε Οικονομική Επιτροπή, είτε σε Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν έχω επιτρέψει σε κανέναν να θίξει υπάλληλο. Πάντα μπαίνω μπροστά και λέω, κύριε, είναι πολιτική απόφαση, αφήστε τους υπαλλήλους στην άκρη. Όμως, σας λέω, είναι. Ένα κομμάτι που είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Δύσκολα διαχειρίσιμο γιατί είναι αυτή η γραφειοκρατία που πραγματικά εγώ πίστευα ότι ενώ παραδείγματος χάρη στο ψηφιακό κομμάτι κάναμε άλματα. Δηλαδή τώρα μπαίνεις μέσα στο gov.gr και παίρνεις την ταυτότητά σου, ξέρω, παίρνεις το δίπλωμά σου, κάνεις μια αίτηση, δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι. Το δίπλωμά σου, γιατί είναι. Όχι, έχω και αυτό να σας πω τώρα και θα δείτε ότι. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει ναι, και κατηδίαν αυτό, γιατί το εγώ το καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, στη διεύθυνση κοινωνίων, λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να το πάμε κατευθείαν εκεί. Όχι, αξίζει όχι, το κουκκί. Λοιπόν, να τελειώσω αυτό το θέμα. Θέλω το θέμα των υποδομών είναι σημαντικό. Αυτό που εγώ θεωρούσα ότι θα γινόντουσαν βήματα και δεν έγιναν, ήταν στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει με την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Έχει να κάνει με όλα. Τι έχει να κάνει και με υποστελέχωση. Κοίταξε, όταν ξεκινάμε και φτάνουμε σε αυτό και λέμε το βγάζουμε αυτό, ασχολείται ένας άνθρωπος, θα το κάνει. Είτε είχαμε 10, είτε είχαμε έναν, θα το κάνει. Τώρα λέμε ασχολείται με αυτό. Υποστελέχωση έχει να κάνει στο ότι αυτό μπορεί να έχει μείνει. Εκεί, μπράβο, πέντε μήνες. Κύριε Κώστα, όταν ήρθε εδώ πέρα ο κ. Μητσοτάκης, είπε στην κυρία Κράτσα παρουσία και των μέσων ενημέρωση
ότι υπάρχει θέμα, το είχε πει η Περιφερειάρχη και λέει: δεσμεύομαι ότι θα ενισχύσω την περιφέρεια Ιωνίων με μόνο προσωπικό. Ναι. Κοντεύουμε να πάμε σε εθνικές εκλογές. Το είχε αναθέσει το Δημητριάδη και έφυγε ο Δημητριάδης. Α, ήταν αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποια βήματα. Τώρα, ας πούμε, στην περιφέρεια Γιάννα Κέρκυρα παίρνουμε 10-12 άτομα, περιμένουμε τους τελικούς πίνακες στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ. Κάναμε, ξέρετε, μέχρι να βγει. Για όλη την περιφέρεια. Να ακυρωθούν. Όχι, για την περιφέρεια Γιάννα Κέρκυρα. Μέχρι να και έχει μέσα μηχανικούς, έχει διοικητικού οικονομικού που τους έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, μας έδινε τη δυνατότητα η νομοθεσία στον πρώτο τελευταίο πίνακα, όσα παιδιά ήθελαν από αυτούς που είναι επιτυχόντες, μέχρι να ακυρωθούν και ο τελευταίος, να έρθουν σαν ειδόχοι με 8 μήνες σύμβαση και μετά, όταν θα είναι μόνιμοι πλέον, συνεχίζουν. Αν όχι, αν υπάρξει κάποια ένσταση. Λοιπόν, κάναμε μια επικοινωνία με τα παιδιά, δέχτηκαν 2 νομίζω από τους 10 να έρθουν. Οι υπόλοιποι δούλευαν και δεν θέλαν να το ρισκάρουν, περίμεναν τους τελικούς πίνακες. Σε 2-2,5 μήνες πιστεύω θα έχουν έρθει και θα έχουν μπει στην παραγωγική διαδικασία. Φτάνουν? Όχι, δεν φτάνουν. Στους δρόμους λοιπόν πάμε τώρα. Ωραία, στο δημοτικό φωτισμό, με λίγα λόγια, πιστεύεις ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Εγώ θέλω να ανάβει ο περιφερειακός, ο δημοτικός συναλλού. Ο περιφερειακός. Εγώ θέλω να ανάβουν όλες οι λάμπες. Ωραία, αυτό πότε θα το δούμε, σε 6 μήνες? Αυτό θέλω να πω, δρομολογημένο, για να πούμε ότι πρέπει να δει ο κόσμος ένα αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι σε 2,5 με 3 μήνες αυτό θα έχει τελεσφορήσει. Οπότε να μπούμε στη διαδικασία. Δηλαδή η άνοιξη που θα μας έρθει θα μας βρει με όλα τα φώτα αναμένα. Ωραία. Δηλαδή από μια πρόχειρη καταμέτρηση που όχι κάναμε. Μόνος όμως είναι το πρόβλημα. Το ξέρω. Κοιτάξτε, δεν είναι σε σημεία που να είναι βυθισμένα στο σκοτάδι. Απλά όταν ανά 5 λάμπες ανάβει μία και μετά πάμε στους άλλες 7 και ξανανάβει μία. Εγώ μια πρόχειρη καταμέτρηση που έκανα με το αυτοκίνητό μου στην Εθνική Παλαιοκαστάς πρέπει να είναι πάνω από 100 τόσες λάμπες που είναι καμένες, σβησμένες. Ναι. Μέχρι, ας πούμε, πριν, δεν ξέρω, πιθανόν θα το ξέρετε. Μου έλεγε εκεί στο Τζάβρο, συνεχώς αναμένες πάντως, μου έλεγε ένας αστυνομικός που δουλεύει στην τροχέα, μου λέει, όταν είδαμε τις λάμπες συνεχώς αναμένες, θέλησα να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω ότι είναι αναμένες. Η είδηση είναι ότι είναι αναμένες. Ναι, το καταλαβαίνω. Το τελευταίο πρόβλημα που λύσαμε άπαξ ήταν στο κομμάτι του εμπορικού κέντρου. Ξέρεις, μέχρι το ένα σημείο άναβε, από εκεί και πέρα δεν άναβε. Σηκώναμε την ασφάλεια, μετά την επόμενη μέρα τη βρίσκαμε. Τελικά ήταν και βραχύκλωμα. Στην πραγματικότητα θέλει ξύλωμα. Τι σου έχουν πει? Ότι όχι, απλά πρέπει να ξυλωθεί όλο αυτό το πράγμα. Όχι, δεν πρέπει να ξυλωθεί. Απλά θέλει νέες λάμπες LED, ναι, όπου χρειάζεται και φωτιστικά να αλλάξουν. Αλλά πάντα θέλει καινούργιες λάμπες. Οι λάμπες LED έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν είναι τόσο ευπαθείς όσο είναι οι απλές. Δηλαδή, αν μια απλή λάμπα μπορεί να καεί, ξέρω εγώ, έχει και μεγάλη διαφορά στην τιμή. Έτσι, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά στην τιμή. Όμως κάνουν απόσβεση. Και στο κομμάτι της κατανάλωσης, βέβαια, αλλά και στη διάρκεια ζωής τους. Λοιπόν, στο διαδίκτυο, βλέπω εκεί πηγαίνετε με τον Νίκο τον Μουσακίδη, βγάζετε φωτογραφία. Τώρα έχουμε καιρό. Πάτε με τον κύριο Φανουδάκη. Έχουμε καιρό τώρα, γιατί είναι χειμώνας και προχωράνε πιο αργά, ξέρετε, με την άσφαλτο το χειμώνα. Όχι, είναι. Όχι, κολλάει, δεν γίνονται. Γιατί τα υγρασία υπονομεύει. Ακριβώς. Δουλεύουν κάποιες μέρες. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, τώρα στιβόμαστε. Δηλαδή τώρα τα λέμε το δίκτυο, πού ακριβώς έχετε κάνει παρεμβάσεις? Σπυρό, έχουμε κάνει στο βορρά και στη μέση, βόρεια Κέρκυρα, βορειοδυτική Κέρκυρα, μέση Κέρκυρα, όχι σε όλη την Κέρκυρα, όπου μπορούσαμε, δουλέψαμε το καλοκαίρι, ας πάρουμε στο Σιδάρι, ναι, το αφήσαμε στη μέση και πήγαμε προς τα μέσα γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Δηλαδή δημιουργούσαν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που θα επιλέγα. Τώρα θα ξανακατεύουν εκεί. Θέλω να ξέρετε κάτι, το έχω ξαναπεί, ότι στις περισσότερες περιφέρειες οι εργολάβοι σταμάτησαν. Έκαναν χρήση της νομοθεσίας που τους έδινε το Υπουργείο να σταματήσουν για 6 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Σε εμάς δεν σταμάτησε κανείς. Και αυτό τους τιμά τους δικούς μας εργολάβους. Σταμάτησαν, ξέρετε γιατί, έτσι, για να επανέλθουν λίγο τα πράγματα στην κανονικότητα. Οι τιμές είχαν ανέβει πάρα πολύ, δεν τους συνέφερε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πήγαν με συμβάσεις που είχαν υπογράψει. Ξεκινήσανε τώρα. Αλλά είχαν, πριν 7-8 μήνες είχαν υπογράψει συμβάσεις εδώ και ένα χρόνο. Έτσι. Οι τιμές που έδωσαν. Οι τιμές ανέβηκαν πάρα πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν σταμάτησαν, συνέχισαν. Σιγά σιγά για ήταν καλοκαίρι. Εγώ δεν θέλαμε να σταματήσουμε. Συνεχίζουμε και τώρα το χειμώνα. Μαζί με την οδοποιία γίνονται και τεχνικά, δηλαδή κάποια τυχαία της στήριξης που χρειάζονται. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται να γίνει. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε στο 60-65% του περιφερειακού οδικού δικτύου. Σε παρεμβάσεις στα σημεία που εντοπίζονταν ζητήματα και είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα και λέγανε ελάτε να μας βοηθήσετε, πρέπει πριν βρέξει γιατί θα πλημμυρίσουμε, και μετά πλημμύρισαν
Ξέρω ότι ενοχλούσαν μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, θα σου πω. Ενοχλούσαν εντός εισαγωγικών. Θα σου πω. Άνθρωποι που είδαν το σπίτι του να γεμίζει νερά και θεωρούν ότι η περιφέρεια έπρεπε να έχει κάνει παρέμβαση και δεν έκανε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τράφει ρέματα. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Μετά το διάλειμμα. Ωραία. Να πάμε στο διάλειμμα. Για να πάμε μετά και έτσι. Στο και όχι, κρατάμε την ερώτηση. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται λοιπόν με αυτήν την ιστορία των αντιπλημμυρικών έργων στο κομμάτι δικαιοδοσίας της περιφέρειας, που η δικαιοδοσία είναι τράφη, ρέματα, χύμαροι. Τα ρήθρα των δρόμων. Και απολύξεις, τα ρήθρα των δρόμων είναι των Δήμων η υποχρέωση. Τα εύκολα συνοούμενα. Μετά το διάλειμμα. Εντάξει. Θέματα της καθημερινότητας. Σε αυτό το νησί συζητάμε, τουλάχιστον τα πλαίσια του δικού του αρμοδιοτήτων, με τον κύριο Κώστα Ζορπά. Τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη της Κέρκυρας, τον φιλοξενούμε με την Λέλα απόψε το βράδυ στην εκπομπή. Και πριν από το διάλειμμα, ρωτήσαμε τον Κώστα Ζορπά για την υπόθεση των ρεμάτων, των τράφων, όπως τους ονομάζουμε στην Κέρκυρα, και των χυμάρων, που είναι στην πραγματικότητα ένα κρίσιμο μέγεθος στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Τα ρήθρα των δρόμων, δεξιά και αριστερά στους δρόμους, στο δημοτικό δίκτυο είναι υπόθεση των Δήμων, για όσο έχει αξία και σημασία αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, τι γίνεται. Και δεν είναι μονάχα το ποτάμι του ποταμού για το οποίο μιλάμε. Είναι, έχετε πολλά ρέματα. Και προς την Ασιά και πολλές περιοχές. Πολλά ρέματα, για τα οποία οφείλω να το πω αυτό. Διότι έχω δει μια κυρία η οποία είναι δραστήρια τώρα στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας σε διάφορα ερωτήματα. Αλλά ναι, όχι καθόλου. Λέω όμως ότι επί των ημερών της, γιατί τα έχουμε πει και τα έχουμε χώσει αγρίως. Και στο Ζορμπά τα έχουμε χώσει και στον Ορφανουδάκη τα έχουμε χώσει και στην Κράτσα αγρίως. Αλλά να είσαι κίνησορας και τιμητής, εντάξει, εμείς έχουμε το ακαταλόγιστο από ένα σημείο και μετά, διότι δεν έχουμε ασκήσει εξουσία. Αλλά αν είσαι ασκήσει εξουσία, να μην έχεις καμία. Ένα στοιχειώδες βήμα στην υπόθεση του καθαρισμού των ρεμάτων ή των χυμάρων και να ψάχνεις τώρα γιατί η χαλκογραφία του Καποδίστρια είναι εδώ και δεν εκεί πέρα, εμένα μου φαντάζει τουλάχιστον κραυγαλαία προκλητικό στη δική μου αντίληψη των πραγμάτων, στη δική μου, όχι σε αντίληψη άλλου, λέω στην προσωπική μου αντίληψη. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, μην με πας τώρα για την χαλκογραφία. Ό,τι θέλετε, εγώ και σε αυτό μπορώ. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Χαλκογραφίες. 176 χιλιόμετρα χύμαροι. 176. Χωρίς τις απολύξεις τους. Δηλαδή, ο χύμαρος. Α, δεν είναι. Έχει. Η μπούκα δηλαδή. Μπράβο. Απολύξεις είναι. Έχει τα παρακλάδια του. Και εκεί που καταλήγει. Μπράβο. Λοιπόν, το γνωρίζετε και αποδεικνύεται και από τις οικονομικές επιτροπές από αυτό. Από την επόμενη μέρα από τον πάλο δεν έχουμε σταματήσει να καθαρίζουμε. Εντάξει, δεν μπορούν να καθαριστούν όλα. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι κάνουμε. Έτσι. Πήραμε καταρχάς τα είναι κομμάτια. Είναι εγκαταλειμμένα χρόνια. Σπύρο, θα σου πω, εγώ θα σου πω τώρα και, το τελευταίο. Και νομίζω ότι είναι και κάποια στιγμή που είναι πιο ουσιαστικά να καθαριστούν άμεσα, που δίνουν περισσότερα προβλήματα. Θα σας πω ηρώ το τελευταίο, για να μην λέω πράγματα στον αέρα, να σας πω συγκεκριμένα. Έστειλα και καθαρίσανε πριν 20 μέρες τον Άγιο Γιώργη. Τον πάγκο. Ναι. Ένα μεγάλο ρέμα. Ναι. Λοιπόν, μου είπε ο πρόεδρος, μου στείλε άνθρωπο φωτογραφίες. Μου στείλε πώς ήταν πριν. Ναι. Γιατί πάντα αυτό κάνουμε. Όταν πηγαίνουμε, λέμε στους πρόεδρους, γιατί εμείς πάντα συνεργαζόμαστε στους πρόεδρους. Ο πρόεδρος ξέρει πού θα πάνε, μέχρι πού θα φτάσουν, πού υπάρχει πρόβλημα. Έβγαλε φωτογραφίες ο άνθρωπος πώς ήταν πριν και πώς έγινε μετά. Μου λέει, ωραία. Αυτό το ρέμα δεν ξέρω αν έχει καθαριστεί ποτέ. Ωραία. Ρέμα κύριο ήταν. Ωραία. Και αυτό σε πολλά άλλα. Με βρίσκανε πρόεδροι πέρσι. Που δεν ήταν πλέον πρόεδροι, παλιοί πρόεδροι. Και μου λένε, παιδί μου, καθαρίσατε αυτό. Δεν είχε καθαριστεί, είχε 25 χρόνια, 30 να καθαριστεί. Ναι. Από τότε που ήταν Σπύρο η Δήμη. Και γιατί, όποιοι ήδη. Και γιατί αλλάξανε και οι συνήθειες. Σωστό, Κώστα. Δεν είχε δηλαδή, και μεγάλη. Δεν, ακριβώς. Οι παρόχθη εντός εισαγωγικών ιδιοκτήτες καθαρίζανε το ρέμα γιατί ξέρανε ότι άμα υπήρχε λύση θα του κάνει ζημιά. Ακριβώς. Τώρα έχουμε καταλήψει τα χτήματα, έχουν λογιάσει και τα ρέματα. Ο καθένας περιποιούταν το κομμάτι του. Ακριβώς όπως το περιγράφεις. Λοιπόν, τώρα τι λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση για τη Δασιά. Γιατί θέλω να το πω αυτό. Θέλω να το πω. Στη Δασιά εννοείς που υπήρξε ο συγκεκριμένος κύριος. Επειδή είχα μιλήσει μαζί του. Και μιλήσαμε και σήμερα. Μεθαύριο θα πάνε να το ανοίξουν. Είναι προς τον Άγιο Μάρκο αυτό. Όχι προς τον Άγιο Μάρκο, είναι εκεί που είναι του Χανδρή το ξενοδοχείο. Δηλαδή το μισό ρέμα
είναι μέσα στο Χανδρή και το υπόλοιπο είναι η κατάληξή του στη θάλασσα. Δηλαδή. Είναι ανάμεσα, ανάμεσα στην ιδιοκτησία Θεοτόκη και ξενοδοχείο πρώην Θεοτόκη, κατάλαβα που λες. Μπράβο. Και Χανδρή, που από την πάνω μεριά είναι το ξενοδοχείο του Μάγκνα Γκρέτσια. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Μίλησα με τον άνθρωπο και μου λέει: ξέρετε, μου λέει έτσι και έτσι έχω πλημμυρίσει τις τέσσερις φορές. Του λέω: σας καταλαβαίνω, θα φροντίσω να καθαριστεί. Πήγαμε την πρόεδρο και είδαμε 2-3 σημεία και αυτό. Ήρθαμε 15 μέρες πίσω λόγω του ότι ζήτησε ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας με τους δύο αντιδημάρχους τα μηχανήματα μετά την Νεροποντή την τελευταία που είχαμε τα πλημμυρικά. Εμείς καθαρίσαμε, αλλά μας είπε ο Δήμαρχος: παιδιά, είναι και κάποια σημεία που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να καθαριστούν γιατί θα ανακουφίσουν. Στο ποτάμι της Μεσογείρισσας. Ναι, γύρω, όχι ακριβώς στο ποτάμι, στη γύρω περιοχή. Και ήθελε τα μηχανήματα εκεί. Επειδή πιεζόταν, δεν είχε άλλο τρόπο, λέω: ωραία, αφήσαμε τα μηχανήματα. Πήγε ο άνθρωπος που είχε αναλάβει τα αντιπλημμυρικά και έμεινε 15 μέρες εκεί. Mm-hmm. Ήταν εκεί. Ο εργολάβος ήταν δίπλα τους. Ήρθαμε 15 μέρες πίσω. Έπιασε αυτήν την νεροποντή. Εγώ όμως, μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, είναι αυτό που εμένα δεν μου αρέσει ποτέ, που πρέπει να επιλέξεις. Δηλαδή, τι θα κάνεις. Ναι. Θα επιλέξεις να καθαρίσεις ένα κομμάτι που μπορεί να πλημμυρίσει ένα χωριό ή θα επιλέξεις να καθαρίσεις ένα κομμάτι που θα πλημμυρίσει ένας άνθρωπος. Δεν θέλω. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει όμως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα ήρθαμε στην κανονικότητα. Προχθές καθαρίσαμε ένα κομμάτι στο Κοντόκαλι που δεν ήταν, ήταν τεχνικό, δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα. Όμως εγώ δεν μπορώ να πω στον πολίτη όταν μου λέει ότι εμείς πνιγόμαστε και είναι 40 σπίτια, ότι ξέρεις, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα γιατί είναι τεχνικό και πάρε αφού έχουν προσπαθήσει και δεν έχουν βρει άκρη. Πήγαν, το καθαρίσανε και μεθαύριο, σήμερα μίλησα με τον εργολάβο, μεθαύριο θα πάει στο συγκεκριμένο σημείο. Ενημέρωσα και το συγκεκριμένο κύριο που είχε το πρόβλημα. Να πάμε να το καθαρίσουμε για να μην ξαναπλήσει. Όμως στο συγκεκριμένο. Καλά, θέλω να πω κάτι, Κώστα, γιατί εγώ ξέρω ότι έχω μεγαλή συνήθεια. Κινούμε στα μονοπάτια της Κέρκυρας. Λοιπόν, δεν μπορείτε να τα καθαρίσετε όλα. Όχι. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένας μεγάλος χύμαρος και βγαίνει σε εκείνο εκεί το μεγάλο γεφύρι που οδηγεί στο χωριό του Αγίου Μάρκου. Ναι. Έρχεται από πάνω, από το βουνό του Παντοκράτορα. Είναι πάνω από το χωριό του Σπαρτίλα, κατεβαίνει από το χωριό του Σπαρτίλα. Ναι. Αυτό για να μπεις μέσα, η ρόδα δεν υπάρχει δρόμος δίπλα. Πρέπει να μπουν, τα δε υψομετρικά του χυμάρου σχηματίζουν μεγάλους καταράκτες, οι οποίοι μετά από νεροποντή είναι και μια πανδεσία να τους δεις και να τους βιντεοσκοπήσεις. Αυτό δεν επιτρέπει, έχει λογιάσει. Τα έχουν αφήσει και οι παρόχθοι ιδιοκτήτες να λογιάσουν. Λέω όμως, μήπως μια συνεργασία, Κώστα, με τον Δήμο στα πλαίσια μιας προγραμματικής σύμβασης. Αυτό έχουμε σκεφτεί τώρα να κάνουμε. Με τα τοπικά συμβούλια να έχουν ενεργό ρόλο να καθαριστούν, όχι με μηχανήματα, δεν υπάρχει περίπτωση με μηχανήματα, διαχειρός με χορτοκοπτικά και με κάποιους εργάτες. Διότι, αλλά εκεί, επειδή χρόνια είναι παρατημένα, η ορμή του νερού κουβαλάει πέτρες, δημιουργεί φράγματα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, αν ξεμπουκώσει, κάνει καταστροφές, κάνει δηλαδή άλλα πράγματα. Δεν ξέρω δηλαδή. Εμείς έχουμε... Τα ακούτε, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τεχνικά είναι δύσκολη η παρέμβαση. Εγώ θα σου πω αυτό που αντιμετωπίσαμε στον τυφλό. Αυτό που είπε ο εργολάβος, έτσι. Ναι, ναι. Μπήκε σε κάποια σημεία, καθάρισε. Έφτασε όμως σε κάποια σημεία που έπρεπε να καθαρίσει και μου λέει: εγώ από εδώ δεν έχω πρόσβαση να παρέμβω. Δεν έχει πρόσβαση, όχι. Δηλαδή, ναι. Έκανα τα σημεία, μου λέει, που έχω πρόσβαση. Είναι κάποια σημεία όμως που δεν έχω πρόσβαση, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ναι, εμείς τώρα προσανατολιζόμαστε, γιατί δίνει η κοινομοθεσία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να, δηλαδή, να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση με τους Δήμους, να πληρώσουμε εμείς το ποσό και συγκεκριμένα να μας πούν οι Δήμοι ότι να λέει η προγραμματική ότι θα καθαριστεί αυτό, 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 αυτό και αυτό. Ναι. Δεν είναι στο φλου, ξέρεις, πάρτε χρήματα και καθαρίστε ό,τι θέλετε. Είναι συγκεκριμένα με τις προγραμματικές. Τα τοπικά συμβούλια ξέρουν. Να υποδείξουν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά τα ρέματα, δηλαδή, είναι ντροπή να μην το λέμε. Διότι κάποια στιγμή έχουμε όλοι ευθύνες ως πολίτες. Εφάνω. Τα περισσότερα ρέματα αυτά έχουν γίνει σκουπιδότοπη, Κώστα. Ήθελα να σου πω πριν ότι... Αυτός που ανέφερα μετά το Σπαρτίλα, σε μια απόσταση περίπου 200 μέτρων, είναι γεμάτο σκουπίδια. Στο χωριό μου, στους Λάκωνες, υπάρχει ένα καταπληκτικό ρέμα το οποίο οδηγεί δίπλα σε ένα πολύ ωραίο, πανέμορφο μονοπάτι, βοτσαλωτό κιόλας.
το οποίο είναι, παρακαλώ πολύ, σκουπιδότοπος. Ποιος έχει τα σκουπίδια? Προφανώς δεν έρχεται ο Ζορμπάς από τη Γαρίτσα ή η Λέλα από το Βυρό ή ο Ζινιάτης από την πόλη να πάει να ρίξει τα σκουπίδια του. Έτσι, Σπύρο, δεν είναι? Στο σημείο που λέγαμε πριν της Δασιάς, έχει μέσα σκουπίδια. Κουζίνες, στρώματα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Κοίταξε. Σας λέω, αυτά συμβαίνουν, Κώστα, και πρέπει να τα λέμε. Το ξέρω. Διότι η ευθύνη της τοπικής κοινωνίας είναι εγκληματική πολλές φορές. Όλοι είμαστε συνυπευθύνοι, Σπύρο, σε αυτό το κομμάτι και πρέπει να το καταλάβουμε. Άντε να κουβαλήσεις τώρα αυτά τα βαριά υλικά, τα οποία έχουν μετακινηθεί με την ορμή των νερών από αυτά τα σημεία. Δεν μπορεί. Θα πάει μηχάνημα για να μπορέσει να τα βγάλει, να τα φορτώσει. Κάπου δεν πάνε μηχάνημα. Όχι, κάπου, ακριβώς. Κάπου δεν μπορεί να μπει το μηχάνημα. Πρέπει να μπουν άνθρωποι. Ποιος θα μπει να το κάνει αυτό? Τέλος πάντων, θα βρεθεί τρόπος. Εγώ αυτό που θέλω να πω και θα επίμενω από άλλη μια φορά. Έχουμε ζητήσει από το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας ή όπως νομίζω έτσι. Ναι. Τη δυνατότητα της πρόληψης. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει εδώ. Εγώ αυτή τη στιγμή, εκτός, θα σου πω. Να μπορείτε να παρέμβετε. Ακριβώς. Εκτός από τα αντιπλημμυρικά που βγάζουμε, τα οποία αντιπλημμυρικά, προσέξτε τώρα. Αυτό μας το έχει πει και ο Μιλιώτης. Δηλαδή, που έχουμε φτάσει τώρα. Εσείς δεν μπορείτε πριν να παρέμβετε. Όχι. Θα σου πω που έχουμε φτάσει. Θα σου πω που έχουμε φτάσει. Βγάλαμε, ας πούμε, 1.200.000 αντιπλημμυρικά για όλη την Κέρκυρα. Το 90%, προσέξτε με τι σας λέω, το 90% του ποσού αυτό πηγαίνει ή θα πάει σε καθαρισμούς. Αντιπλημμυρικό δεν είναι ο καθαρισμός του ρέματος. Βέβαια. Τώρα θα βγει 1.000.000 για τα αντιπλημμυρικά για τον νέο χρόνο. Και αυτά θα πάνε πάλι σε καθαρισμούς. Και προσπαθούμε εδώ και 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, να του δώσουμε να καταλάβουν ότι, παιδιά, αφήστε μας. Εγώ, ας πούμε, να σου φέρω, εγώ μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα. Ο κύριος που πλημμύρισε προχθές, αν είχα τη δυνατότητα αυτή, θα έπαιρνα ένα εργολάβο του Μητρό που έχω 40 και θα του έλεγα: Σπυρό, πήγαινε στο συγκεκριμένο σημείο και καθάρισε. Και σε 2 μέρες θα είχε τελειώσει ο άνθρωπος. Δεν θα περίμενα να τελειώσει ο εργολάβος που τον έχουμε κάνει κομμάτια. Πραγματικά, ο άνθρωπος που έχει τα αντιπλημμυρικά, εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα είχα πει: Παιδιά, τα οποία τα έχει πάρει και με 40% έκπτωση, θα έλεγα: Παιδιά, να χαίρεστε τα λεφτά σας και τη βοήθειά σας και να πάω στο καλό. Τον έχουμε πεθάνει. Από τον Νότο στην πόλη, από την πόλη στον Νότο, από την Παλαιοκαστρίτσα στη Μεσογείο. Έβρεξε και μεταφέρθηκε ένας μεγάλος κορμός και έκλεισε το κομμάτι που βγαίνει. Πάρ' το μηχάνημα, δεν μπορεί να πάει να το πάρει με το... Πάρ' το μηχάνημα από τους συναράδες που ήταν, από τον Αεγόρδη μάλλον, και πήγαινε άμεσα όμως στη Μεσογείο να βγάλει τον κορμό, γιατί άμα βρέξει θα μπουκώσει και δεν θα μπορέσει. Δηλαδή, πράγματα αστεία για μένα. Αλλά αυτό όλο το οποίο συμβαίνει και είναι σοβαρό, ο πολίτης δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει και ούτε και εμένα θα με ενδιαφέρει αν δεν ήμουν σε αυτή τη θέση, παιδιά. Δεν τον ενδιαφέρει. Καλά κάνει να τον ενδιαφέρει. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες και τη δυσκολία να εξελιχθούν όλα αυτά. Απ' την άλλη, ο πολίτης. Ναι, γιατί εδώ πέρα έρχεται όμως σορευτικά. Έτσι, μετά από χρόνια. Δηλαδή, το ποτάμι της Μεσογείου να είναι το καλοκαίρι μαύρο. Πρόσεξε. Σε μια περιοχή που είναι πόσες χιλιάδες επισκέπτες, έχουν επενδύσει πόσα λεφτά, πόσοι ξενοδόχοι. Και αντί αυτός ο υγροβιότοπος να είναι ένα κόσμο στολίδι με βαρκούλες να κάνουν. Γεμάτος, παρακαλώ πολύ, λίμματα ελαιοτριβίων. Και λίμματα από παλαιόδιους. Ωραία. Δεν έχουμε, ρε παιδιά, μια ευθύνη όλοι μας σε όλη αυτή την ιστορία. Έτσι. Έχουμε μια ευθύνη. Λέω όμως ότι εσείς οι αυτοδιοικητικές αρχές έχετε μια άλλη ευθύνη. Θα σου πω τι ευθύνη έχετε. Να βρεθείτε όλοι μαζί, τώρα δηλαδή, βρες, Κώστα μου. Εσείς στην περιφέρεια. Ο Λέσης θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Η Ιδρέου θέλει να είναι ξανά υποψήφια δήμαρχος. Η Κράτσα υποψήφια περιφερειάρχης. Σε διαφορετικούς τομείς, σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Τόσο δύσκολο είναι ένα μνημόνιο συνεργασίας, κοινής δράσης, κοινής επιδίωξης, κοινών στοχεύσεων. Καιρό τώρα πια. Σπύρο, θα σου πω κάτι. Δηλαδή να βρεθείτε όλοι μαζί, να ενώσετε τις δυνάμεις σας. Να πείτε στην κυβέρνηση πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε, και δεν αναφέρομαι σε εσάς ως αυτοδιοικητικές αρχές, με την έννοια του θεσμού αναφέρομαι. Και να πείτε, ρε παιδιά, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ πέρα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα που δεν θα οδηγηθούν σε καταστροφή νοικοκυριά και επαγγελματίες της Κέρκυρας. Σωστό. Ποταμός. Λοιπόν, να σας πω. Το ποταμό, το γεφύρι της Άρτας. Θα σας πω για τον ποταμό. Από τον Αύγουστο που μας πέρασε. Μην σου πω, ήταν και τον προηγούμενο.
Είχαμε το γήπεδο του Θηναλιακού. Το γνωρίζετε, έτσι. Ναι, τη γνωστή ιστορία. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε την ιστορία. Γιατί ακούγονται διάφορα. Εγώ μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Η προγραμματική δεν ανανεώθηκε γιατί είχε γίνει επί ενιαίου Δήμου Κερκυραίων. Οι Δήμοι έσπασαν. Πολλοί από τους ανθρώπους που την είχαν υπογράψει δεν υφίστανται πλέον σαν αυτοδιοικητική. Τέλος πάντων, κόλλησε, τελείωσε, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Περάσαμε ένα κυκαιώνα για να μπορέσουμε, προσέξτε, τεχνικές υπηρεσίες μπουκωμένες λένε εμείς, τι είχε μείνει, ο Χλωοτάπητας, τον οποίο ο εργολάβος τον είχε στο τελωνείο και λέει, παιδιά, πέστε μου πότε θέλετε να κάνω τη σύμβαση ότι θα πληρωθώ και να τον τοποθετήσω. Στο κομμάτι που μου αναλογεί εμένα, ναι, σας, ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να πω, αχ, θα το κάνει ο Δήμος και θα πούνε. Πήρα τηλέφωνο τον Δήμαρχο, του λέω Δήμαρχε, το Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας. Δήμαρχε, έχεις τη δυνατότητα οι τεχνικές σου υπηρεσίες να κάνουν προμήθεια ανατάπητα για το Θηναλιακό. Βεβαίως. Σε ένα μήνα το είχαμε λύσει. Είναι τώρα στη διαδικασία να γίνει προμήθεια να μπει. Δεύτερο, κοντόκαλι, γιατί κάποιοι είπαν, ο Ζορμπάς λέει, τορπιλίζει το κερκυραϊκό ποδόσφαιρο. Και λέω, βάλτε το κεφαλάκι σας μέσα στο νερό και κουνήστε το. Λοιπόν, ο Ζορμπάς που τορπιλίζει υπέγραψε σήμερα εντέλεσθε για το γήπεδο του Κοντοκαλίου που κατέπεσε και αυτή η σύμβαση και οι υπηρεσίες δεν την πληρώνουν και θα υπογράψει και άλλα 200 χιλιάρικα για να μπει ο Τάπητας. Με εντέλεσθε δικό του. Που σημαίνει ότι αν. Ξέρεις τι σημαίνει πολύ καλά. Εσύ ειδικά. Είναι προσωπικό ρίσκο. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ όμως έχω πει. Είναι σοβαρό που λες. Εγώ δεν είναι το μόνο. Το κτίριο της πυροσβεστικής που συνεχίζεται με εντέλεση του Ζορμπά συνεχίζεται. Εγώ έχω πει όμως μια κουβέντα. Και αυτό το τηρώ και θα το τηρώ όσο είμαι εκεί που είμαι. Οι θέσεις αυτές δεν έχουν. Όποιος νομίζει ότι έχουν έγκλη και είμαι αντιπεριφερειάρχης, κάνουν μεγάλο λάθος. Έχουν έγκλη. Έχουν αυτό που έχουν. Εξαρτάται ο καθένας τι εισπράττει. Ακριβώς. Και πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας. Και πώς το αισθάνεται. Εγώ βλέπω ότι έχουν ευθύνη και ευθύνες που καμιά φορά δεν σου αναλογούν και πρέπει να τις παίρνεις. Ωραία, η Ρο ρώτησε κάτι επειδή ο χρόνος είναι αντίπαλο. Βαρεθήκαμε να ακούμε ημερομηνίες. Αναμένουμε. Είναι ένα θέμα που. Εντάξει, δεν είναι καθαρά. Όμως αναμένουμε αυτό που. Αυτό που γνωρίζω είναι αναμένουμε την απάντηση του εργολάβου, βλέποντας τη μελέτη, αν μπορεί να συνεχίσει με αυτή τη μελέτη, νομίζω ότι όπου να είναι τελειώνουμε. Ναι. Με αυτό. Με την μπούκα του ποταμού όμως. Σπύρο, όχι, δεν το έχουμε πει. Βγαίνει μια εργολαβία για την μπούκα, 290.000 νομίζω ευρώ. Σας έχω πει τι έχει γίνει με την μπούκα και θα το δούμε. Ναι, αυτό μας τα είχε πει ο Ορφανουδάκης, αλλά αυτό εδώ και ένα χρόνο και είπε ότι υπάρχει νομοθετικό θέμα. Και εγώ λέω το εξής. Τι σημαίνει νομοθετικό θέμα? Εδώ είναι αρμοδιότητα, πρέπει να πάρουμε 5 άδειες, 10 άδειες κτλ. Εδώ έχουμε ένα έκτακτο φαινόμενο. Έχουμε. Κύριε Στυλιανίδη, ήρθατε για 4 ώρες. Άλλη ιστορία αυτή. Ωραία. Εδώ. Και να σου πω κάτι, βρε Κώστα μου. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όταν μ' χτυπήσει τις πόρτες η Κράτσα, δεν θα της κανένα την πόρτα της κλειστή. Όχι. Ωραία. Εάν θέλουμε να έχουμε. Λες όχι, γιατί σήμερα δεν έχει χτυπήσει τις πόρτες λοιπόν για να μην έχουν ανοίξει. Εδώ έχουμε. Έχει χτυπήσει πολλές φορές. Ναι. Απλά είναι κάποια πράγματα, παιδιά, που έχουν το χρόνο. Εγώ θα σου πω κάτι. Είναι αργό το σύστημα εξουσίας. Εγώ θα το πάω κάπου αλλού. Λοιπόν, κοιτάξτε. Μαζί νομίζω το έχουμε συζητήσει αυτό. Για τον ποταμό, όταν είχε έρθει η Μόνκα και πήγαμε και περπατήσαμε και φτάσαμε μέχρι τις εκβολές. Ο στρατηγός μας είπε, κατά τη δική μου άποψη, βέβαια δικό σας είναι το κομμάτι και κάνετε ό,τι θέλετε. Μην πειράξετε, λέει, την μπούκα. Γιατί ενέχει τον κίνδυνο να μπαίνει νερό στο ποτάμι. Ναι, όταν έχει τα θαλάσσια ρεύματα. Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θέλει σκέψη και να δείτε πώς λειτουργούν τα ρεύματα. Εκεί για να μπείτε. Ακριβώς. Και σε αυτό προσανατολιζόμαστε. Επειδή βγαίνει τώρα η εργολαβία για τον ποταμό, για τη Μεσογείο. Και ίσως και κάποιο καντραμπόλα, ίσως κάποιο μικρό λιμενικό έργο. Ίσως θέλει ακριβώς αυτό. Μάλλον θέλει κάποιο λιμενικό έργο. Δεν έχει σημασία. Να σου πω. Κοίταξε, όταν είσαι άνθρωπος της πιάτσας, δεν χρειάζεται να έχει σπουδάσει. Δεν είπαμε να το κάνεις, είπαμε τι χρειάζεται. Για πες μας με διεύθυνση κοινωνιών. Σου έχω στείλει δύο φίλους μου, τους εξυπηρέτησες. Με ένα έγγραφο το οποίο λέει ότι έχουν καταθέσει. Το οποίο είναι ένα. Έγγραφο. Ναι. Bon. Όμως εκτός Κέρκυρας έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Αυτό που το έγγραφο είναι για εκτός Κέρκυρας που έδωσε. Ναι. Το άλλο εντός Κέρκυρας εξυπηρετούνται με αυτό που έχουν πάρει. Μάλιστα. Από το. Λοιπόν, να σας πω ότι τις τελευταίες 40 μέρες έχουν εκδοθεί 1.200 διπλώματα, έχουν ετοιμαστεί και έχουν πάει στο τμήμα διαβατηρίων, δηλαδή όλα του 21, γιατί είχαμε από το 21 υπόλοιπα
Λοιπόν, τώρα έχουμε ξεκινήσει το 22 με το ρυθμό που πάντα, παιδιά, πήγε και ένας μόνιμος υπάλληλος προχθές που γύρισε από απόσπαση, πήγε στο Τμήμα Συγκοινωνιών για να συμπληρώσει το κομμάτι αυτό των αδειών οδήγησης. Θεωρώ ότι με τους ρυθμούς που πάνε, στο επόμενο τρίμηνο θα έχουμε φτάσει στο μηδέν. Δεν θα έχουμε υπόλοιπα. Γιατί ενδιαφέρεται ο κύριος Κοντός, ο οποίος... Κύριος Κοντός θα περιμένει πάρα πολύ θα περιμένει. Όχι, πιο μεγάλος από όλους μας. Το ξέρω, θα πάρει κανένα ανανέωση λόγω ηλικίας. Κοιτάξτε, και σου λέει τι θα κάνω, θα το πάρω το δίπλωμά μου. Είναι, θυμάστε που σας είχα πει ότι θα στέλναμε στις άλλες περιφερειακές ενότητες κάποια διπλώματα για να διεκπαιρεωθούν. Ναι, μεν οι αντιπεριφερειάρχες ήταν θετικοί και έλεγαν στείλτα. Το προσωπικό όμως ήταν αρκετά πιεσμένο και εκεί και δεν τα δέχτηκε. Οπότε είχαμε ήδη προγραμματίσει. Το πνεύμα πρόθυμο τη άρξη ασθενή. Εμάς μας στέλνουν από άλλες. Όχι. Όχι μόνο για το Συγκοινωνιών, και για άλλες. Όχι. Απλά ήταν μια ειδική περίπτωση εδώ. Ναι. Και προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση γρήγορη. Σωστό. Εγώ ήξερα, σας είπα, θέλει μέθοδο, θέλει σωστή προετοιμασία. Με μαγικά ραβδάκια δεν λύνονται. Απλά όταν λέω κάτι θέλω να είμαι σίγουρος. Σας είπα ότι στο επόμενο τετράμινο το κομμάτι θα το έχουμε λύξει. Όμως, άμα δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις. Τι κάναμε, θέλετε να σας πω τι κάναμε. Χρησιμοποιήσαμε τα παιδιά που είναι με σύμβαση. Με κάτι κάτι ναι. που δεν είχε γίνει ποτέ. Γιατί οι συμβασιούχοι δεν. Ναι. Λοιπόν. Διεκπαιρέωσαν αυτά, συνεχίζουν. Αυτό είναι το θέμα. Να μπορέσει να γίνει μια δουλειά, ρε παιδί. Ακριβώς. Πολίτης. Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση και το Υπουργείο κατάλαβε. Αύριο λοιπόν δεν θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Γιατί η ΡΟ, όταν ξεκινήσαμε το απόγευμα τη συνεργασία. Σε ρώτησε για γόβε συμπότε. Γόβε συμπότε. Σου είπε γόβε συμπότε. Γιατί όταν ήταν εδώ στο σταθμό και είχαμε μετάδοση, παρέλε ήταν και τα λοιπά. Παραμονή λοιπόν τη μετάδοση έπρεπε να τηλεφωνήσω και του έλεγα αύριο τι φοράω. Γόβε συμπότε. Καταλαβαίνει, Σπύρο. Γαλότσε εμεί φοράμε οι άντρε αύριο. Όχι, τίποτα. Θα είναι βροχερό ο καιρό, αλλά όχι μέτρο. Κεραμνική δραστηριότητα θα έχουμε. Χιονοσφαιρίδια. Όχι, χιονοσφαιρίδια δεν θα έχουμε, περίμενε όμως για την χιονοσφαιρίδια. Έλα, σε παρακαλώ. Το χαλάζει, λέγεται χιονοσφαιρίδιο. Όχι. Είναι ένα. Θα κάνει διατριβή και στον καιρό. Ένα κομμάτι, ένα είδος χιονιού. Μπράβο. Που δεν είναι νυφάδα, αλλά είναι πιο στρογγυλό. Πιο στρογγυλό και πιο συμπαγές. Ήταν αυτό που είχε κάνει πριν 3 χρόνια, 4, που μέσα σε 10 λεπτά άσπρισε όλη η Κερκυρά και λέγανε χιόνισε. Και ήταν στρογγυλό. Και λέγαμε, δεν έχουμε ξαναδεί, λέγανε χιόνι. Και με ρώτησε, λέω, είναι χιονοσφαιρίδιο. Ναι, αλλά αυτές τώρα είναι νεολογισμοί. Δεν είναι νεολογισμοί. Είναι λίγο καθαρεύουσα και τα παιδιά και ο κόσμος που μας βλέπει δεν την ξέρει. Μια χαρά τα ξέρω. Πήγε ο γιος ενός φίλου μου στρατιώτης, του λέω, επειδή στο σχολείο δεν τα πήγαινε καθόλου καλά, του λέω, ημιονυγό σε βλέπω. Ημιονυγό. Ναι. Και γυρίζει και μου λέει, τι σημαίνει ημιονυγό. Μουλαράς. Νόμιζε ότι τον κοροϊδεύω. Και πήρε τηλέφωνο μπροστά μου τον πατέρα του να του εξηγήσει τι σημαίνει ημιονυγό. Εντεβού να ξέρω λοιπόν. Ότι ημιονυγό. Άρα καλό και βράδυ, κεραμική δραστηριότητα θα έχουμε και βροχή. Καλό τη αύριο εμείς. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ.